Με χημικά, ξύλο, πλαστικές σφαίρες και εκτοξευτήρες νερού, απάντησε η αστυνομία στους χιλιάδες φιλοευρωπαίους διαδηλωτές στη Γεωργία. Ένα μήνα μετά τις εκλογές, τις οποίες κέρδισε το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, χιλιάδες άνθρωποι στην Τυφλίδα και άλλες πόλεις της Γεωργίας συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της απόφασης της κυβέρνησης να καθυστερήσει μέχρι το 2028 τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαδηλωτές έστεισαν οδοφράγματα, έβαλαν φωτιές. They're going against Georgian people's will and they want to drag us back to USSR, but that will never happen, because Georgian people will never let this happen. Φωνάζουν συνθήματα. Κρατούν σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας. Απέκλεισαν την κυκλοφορία μπροστά από το Κοινοβούλιο και την έδρα του Γεωργιανού Ονείρου, το οποίο κατηγορούν για φιλορωσική αυταρχική παρέκκληση. They're going to suffocate whatever pockets of freedom are left in this country. Hence the reaction of public. Η Γεωργία περνά μια περίοδο πολιτικής αναταραχής μετά την αμφισβητούμενη νίκη του Γεωργιανού Ονείρου στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στα τέλη Οκτωβρίου. Αναβρασμός και στη Ρουμανία μετά την επικράτηση του ακροδεξιού υποψηφίου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Η συμμετοχή στον πρώτο γύρο κινήθηκε στο 51%, αναδεικνύοντας νικητή κόντρα στα προγνωστικά των ακροδεξιών φιλορώσο Καλίν Γεωργέσκου, με όπλο του στην προεκλογική εκστρατεία το TikTok. Καλίν Γεωργέσκου, who once had just 5% in the polls, shot up to the top in the first round of voting with 22.9% of the vote. His TikTok campaign showed him as a horse riding, martial arts fighting, anti-establishment figure, and he struck a chord with young voters frustrated by inflation, poverty, and traditional politics. Την Κυριακή οι Ρουμάνοι οδεύουν και πάλι στις κάλπες, εκλέγουν το νέο τους κοινοβούλιο.